σε παράσταση, να, ο σκηνοθέτης να εκνευριστεί με κάτι τέλος πάντων και να πετάξει μια καρέκλα πάνω μου. Και απλά έβαλα τα κλάματα και έφυγα. Την άλλη μέρα σηκώθηκα, ξαναπήγα στην πρόβα και έκανα σαν να μην είχε συμβεί. Αυτό έχω θυμώσει με τον εαυτό μου. Βέβαια μετά αυτός με παραβίασε και με έναν άλλο τρόπο. Να με αγγίξει, να βάλει το χέρι μου σε το παντελόνι τέλος πάντων και εγώ εκεί αντέδρασα. Ήθελε ουσιαστικά να λύσουμε την παρεξήγηση. Και με στριμώξε μια αγωνία και μου λέει, είναι μου λέει που με ελκύεις κιόλας ας πούμε και μου βάζει το χέρι και τον σπρώχνω εγώ εκείνη την ώρα μέσα από το παντελόνι. Τα λέω ανακατεμένα τώρα, συγγνώμη, αλλά ξέρεις, όταν τα ξαναφέρνεις στη μνήμη, τα αλλάζεσαι λίγο. Έβαλε το χέρι του μέσα στο παντελόνι σου. Ναι, και τον έσπρωξα εγώ. Ήμουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, ήμουν 20 χρονών. Μου βγήκε σε αυτοάνοσο. Υπήρχε, αλλά πρώτη φορά έχει κάνει τέτοια έξαρση το αυτοάνοσό μου. Μου βγήκε σε κολικούς. Ξέρεις τι, μετά σε πιάνω και ενοχές ότι μπορεί να κάνεις εσύ κάτι λάθος, να τον προκάλεσε ερωτικά. Δεν ξέρω. Νομίζω ρίξε ενοχές στον εαυτό σου. Και μιλώντας με την ψυχολόγο μου, μου είπε, μου το έλυσε και αυτό, ότι δεν έχεις εσύ την ευθύνη. Στην αρχή, παιδί μου, δεν θες να δώσεις δικαίωμα ότι κάτι γίνεται διαφορετικό. Όχι, με κανέναν. Τώρα το μοιράζομαι με τα παιδιά που μαθαίνω ότι μπορεί να συνεργαστούν μαζί τους, λέω παιδιά, όχι, εκεί μην πάτε. Δεν έχω μάρτυρες. Ας πούμε, δεν είναι ότι το είδε κάποιος. Ήμασταν εγώ και αυτός. Ακόμα έχω ένα φόβο μέσα μου. Δεν ξέρω αν θέλω να μπλέξω με αυτόν τον άνθρωπο δικαστικά ή κάπως έτσι. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που φοβούνται να τα αποκαλύψουν όλα.